Όχι, δεν φτάνουν αυτοί οι αστυνομικοί. Δεν φτάνουν, χρειάζονται περισσότερο, όλη η κοινωνία του χρειάζεται. Ε, το γεγονό δηλαδή ότι στον ομόλα Σιθίου δεν υπάρχει εγκληματικότητα που σε άλλε περιοχέ, τι θα πρέπει να κάνουν, να χαλαρώσουν οι αστυνομικοί, να αυξηθεί η εγκληματικότητα για να μπορούν να ενισχυθούν. Δεν Νομίζω ότι Αυτού του αστυνομικού πρέπει να προλάβει το... καταστάσει. Ναι, που με το φιλότιμό του, γιατί με το φιλότιμο λειτουργούν, ούτε με του μισθού ούτε με τίποτα άλλο, με το φιλότιμό του, και με τα λιγμένα λεξίσφαιρα που βγαίνουν έξω. Λυκοτεχνική... Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να του επιβραβεύσει. Να φέρει αλεξίσφαιρα, να φέρει νέα οχήματα, να φέρει νέα άτομα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν ε, τι υποχρεώσει δύο και τριών αστυνομικών που, 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 που θα έπρεπε σε, σε, σε κανονικά πλαίσια. Και τι θα πούμε, συνεχίστε έτσι. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να, να επιβραβευτούν αυτοί οι αστυνομικοί. Ούτε επιδόματα πήρανε στην περίοδο του κορονοϊού που η αστυνομία βγήκε ε, μπροστά. Αυτή κράτησε το κομμάτι ε, της εξάπλωσης, κατά πολέμηση εξάπλωσης του κορονοϊού, μαζί με το Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο. Μετά το άλλο το κομμάτι με, με τον Εύρο. Νομίζω ότι τον τελευταίο ένα χρόνο όλη η ελληνική κοινωνία έχει αναγνωρίσει την προσπάθεια εκείνων των υπαλλήλων που παρά ότι τους έχουν μειώσει τους μισθούς, παρά ότι έχουν μειωθεί τα άτομα, είναι στην πρώτη γραμμή. Άρα λίγο περισσότερο σεβασμό θα έλεγα σε αυτούς που καθημερινά κρατάνε ασφαλή τον τόπο και εμείς, σαν ε, σαν, Εγώ, σαν πρόεδρο του Αστυνομικού Λασιθίου, για του συναντέλφου μου στο Λασίθι, οι οποίοι διατηρούν την περιοχή ακόμα ασφαλή και μπράβο του. Και μπράβο και πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω και ο κόσμο το αντιλαμβάνεται αυτό, όχι μόνο στην περιοχή του Λασιθίου, γενικότερα στην Κρήτη. Το ρόλο σα, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, που έχουν έρθει πολλέ αναποδιέ. Πολλά είναι εκείνα α, τα σημεία όπου πονάει η Ελλάδα και η ελληνική αστυνομία, δίνει το παρόν προ όφελο των τοπικών α, κοινωνιών. Δεν ξέρω αν το κομμάτι. Θα σας πάω λίγο στο ΒΟΑΚ, λίγο πριν πάμε πάλι στο λασίθι, mm. γιατί αφορά βεβαίως και τον Άγιο Νικόλαο. Ε, 50 νέοι αστυνομικοί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη. Δεν ξέρω αυτό εάν λύνει τα χέρια α, στην υπάρχουσα κατάσταση και αν θα βοηθήσει τελικά, γιατί τε, τα μόνα άτομα που θα στελεχώσουν μια υπηρεσία είναι στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη και όχι στα αστυνομικά τμήματα. Ναι. Επί τη ουσία εννοώ και στην ενδοχώρα. Ναι. Είδατε ότι με την ενίσχυση που έχει γίνει στο ΒΟΑΚ, ειδικά τελευταίο, του τελευταίου μήνε, με 50 αστυνομικού, πόσο μειώθηκαν και τα θανάτη φορά. Η εμφανή αστυνόμευση κάνει μία πρόληψη. Φανταστείτε λοιπόν αυτό που λέμε κι εμεί, ότι καλά κάνουν και ενισχύουν το ΒΟΑΚ, ενισχύστε λοιπόν και τις άλλες υπηρεσίε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα γενικότερα η κατεύθυνση αυτή όσο αφορά το ΒΟΑΚ είναι σωστή, αλλά ζητάμε να στελεχωθούν κυρίω οι υπηρεσίε εκείνε που αστυνομεύουν τον ορεινό όγκο που υπάρχει η εγκληματικότητα. Μάλιστα. Η σοβαρή. Πάμε στο Λασίθι, πάμε στον Άγιο Νικόλαο, γιατί mm -hmm. νομίζω έχετε δώσει το δικό σα αγώνα και μαζί με του συναδέλφους σας τα τελευταία τέσσερα χρόνια α, στο νομό Λασίθιου, για την ανέγερση ενό νέου αστυνομικού τμήματο, σύγχρονου και όχι ε, στις καταστάσεις που ζείτε καθημερινά με απαρχαιωμένο ακόμα και το κτηριακό κομμάτι στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες ελληνικής αστυνομία στο Λασίθι. Έχουμε εξέλιξη, πήρατε απάντηση γιατί ήξερα ότι η προηγούμενη υπουργό προστασία του πολίτη εργαζόταν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω εάν έχει ακυρωθεί ένας αγώνας ετών από μέρους σας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε θέσαμε το θέμα για την ενέργεια του αστυνομικού μεγάλου Ραγίου Νικολάου και μάλιστα του καταθέσαμε και υπόμνημα, όπου μέσα σε αυτό το υπόμνημα το αναφέρουμε και για άλλε δύο υπηρεσίε ναι. που χρειάζονται άμεσα με τη στέγαση, που αυτό είναι τη Ιτία και του Οροπεδίου. Ε, δεν, δεν, λάβαμε καμία απάντηση, ε, όμως ο, θα ανανεωθεί η συνάντησή μας με τον Υπουργό σε σύντομο χρονικό διάστημα ε, του καταθέσαμε το επόμενο και περιμένουμε να δούμε αν θα επισπευθούν οι διαδικασίες ε, για την αποδοχή ε, κάποιων οικοπαίδων που έχουν δοθεί στον Άγιο Νικόλαο. Από Α υπάρχει δηλαδή υ, ήδη υπάρχει. ο χώρος, έχει ο γίνει χωροθέτηση το πού δηλαδή θα δημιουργηθεί, θα mm -hmm. ανεγερθεί το νέο μέγαρο αστυνομικό μεγάρο στον Άγιο Νικόλαο Βέβαια. αλλά έχει κολλήσει, να έχει το κολλήσει θέμα. η διαδικασία της αποδοχής, ε, της αποδοχής του οικοπαίδου στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ελληνικής αστυνομίας. Mm -hmm. ε, αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε γιατί ε, μετά η περιφέρεια Κρήτης ε, έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει όλες οι διαδικασίες και όλα τα έξοδα για τη δημιουργία της μελέτης του αστυνομικού μεγάρου και το αρχηγείο τη ελληνική αστυνομία μετά θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότησή του, όπου αυτή την περίοδο έχει χρήματα να το κάνει. Μάλιστα. Ε, άρα πρέπει, αυτό ζητήσαμε και από τον Υπουργό, να μελετήσει εκείνο το θέμα, ώστε να μην χάνουμε πλέον χρόνο. Να το μελετήσει, δεν τα απάντηση. Όχι, όχι. Ακόμα και. Ε, εντάξει, επειδή σύντομα από ό,τι μα είπε θα ανανεωθεί το ραντεβού μα, εκεί υπολογίζουμε ότι θα, θα πάρουμε και τι ανάλογε απαντήσει. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, γιατί προηγουμένω μιλήσαμε για τη στελέχωση των αστυνομικών mm -hmm. υπηρεσιών του νομού Λασιθίου. Νομίζω ο λόγο για τον οποίο το Λασίθι δεν είναι και τόσο ενισχυμένο είναι ότι όταν θα έρθει μετάθεση σε κάποιον αστυνομικό ανά την Ελλάδα, πήγαινε στο οροπέδιο Λασιθίου. Ε, ο ίδιο το αρνείται, αρνείται μια τέτοια μετάθεση. Μπορεί να τη θεωρήσει και ε, δυσμενέ στοιχείο, α πούμε, ε, και χαρακτήρα τη μετάθεση τη συγκεκριμένη. Yeah. Ε, είναι το ζητούμενο για εσά να χαρακτηριστεί η περιοχή παραμεθόριος. Όλος ο νομός. Όλος ο νομός. Όλος ο νομός. Ε, για όλους αυτούς οι υπαλλήλους οι οποίοι τελικά θα αποφασίσουν να στελεχώσουν την αστυνομία της ευρύτερης περιοχής. Αυτό αναφέραμε στον Υπουργό. Το, το αναφέραμε ότι υπάρχει μεγάλη απροθυμία στο να υπηρετήσουν αστυνομική στον νόμο Λασιθίου. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε λασιθιώτες αστυνομικού με καταγωγή από το νόμο μα. Οι, οι, νέοι mm -hmm. δεν επιλέγουν πλέον τι αστυνομικέ ε, σχολές σχολέ στο νόμο, σε σχέση με άλλε περιοχέ. Ε, Επίση, κάποιοι άλλοι αποφεύγουν να δηλώσουν ο, επιθυμία γιατί υπάρχει το αυξημένο κόστο ζωή, όπω είναι ο Αγίο Νικόλο, ένα τουριστικό μέρο στο οποίο τα ενίκια είναι ακριβά. Ο, ο, ο λόγο του τουρισμού και όλη η ποιότητα ζωής. Ε, και επειδή ε, στο μέλλον θα δούμε ότι θα, υπάρξουν, ε, θα υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων ναι. και αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε ότι έχουμε 70 κενά μπορεί να συνταξιοδοτηθούν στα επόμενα 5 χρόνια άλλοι 50 αστυνομικοί, άρα οι ελλείψεις να ξεπεράσουν τα 120 άτομα, γεγονός το οποίο σημαίνει... Ε, Εντελώ να μην λειτουργεί καμία υπηρεσία mm -hmm. ε, είπαμε να το προλάβουμε αυτό το πράγμα καταθέσαμε μια πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει και στο παρελθόν ο, να χαρακτηριστούν οι υπηρεσίες ε, να μπουν στο παραμεθόριο δηλαδή να υπάρχει μια έξτρα μοριοδότηση σε όποιον υπηρετή στο νομό λασιθίου, ε, και ένα έξτρα επίδομα. Αυτά που το ανέφερα υπάρχουν για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ζήρο και στην ε, Ναυτική βάση του Κεργυδιαμάντη, ναι. παίρνουν ε, μοριοδότηση και επίδομα. Υπάρχει ε, κάποια ειδικά κίνητρα έχουν δώσει για τους δικαστικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στο νομό Λασιθίου και σε κάποια νοσοκομεία α, της Ιτίας, αν θυμάμαι καλά, και της Νεάπολης. Ε, όλα αυτά του τα καταθέσαμε του Υπουργού. Του είπαμε ότι ε, ακόμα και θέσεις να ανοίγονται στο μέλλον δεν θα συμπληρωθούν. Ε, και αν θέλουμε να μιλάμε για μελλοντική ασφάλεια σε αυτό το μέρος, θα πρέπει να ε, ε, εισακουστεί η πρότασή μας, να τη μελετήσει σοβαρά και να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του Πιδέλτα να μπουν όλε οι αστυνομικέ υπηρεσίε στο παραμεθόριο. Μάλιστα. Πάντως δεν είναι μόνο το Λασίθι, κύριε Καρτσάκη, που γίνεται έτσι αποδέκτη. Και βλέπουμε και αποκριτογραφούμε τα στοιχεία ότι υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά το κομμάτι τη στελέχωση. Σε όλη την Κρήτη γενικότερα. Βέβαια. Και δεν ξέρω αν σας προβλημάτισε κάπως η στάση του Υπουργού. Γιατί ακούστηκαν και αυτά. Ότι ξέρετε κάτι στην Ομόνια αυτή τη στιγμή είναι 78 αστυνομικοί οι οποίοι εκτελούν τα χρέη για την ασφάλεια των πολιτών. Εσείς στην Κρήτη γιατί θέλετε να στελεχωθείτε. Είναι αυτό το σωστό επιχείρημα. Ήταν αυτή η τοποθέτηση του Υπουργού η οποία θα μπορούσε να σας καλύψει. Κοιτάξτε... Ε... Αν στην Ομόνια βρίσκονται. Προφανώ οι ανάγκε είναι διαφορετικέ. Ναι. Αν στην ομόνοια δεν... αυτή. Δεν θέμα σύγκριση. 68 αστυνομικοί είναι ένα άλλο πρόβλημα σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία έχει η Κρήτη. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Και το λέω αυτό γιατί ναι. δημοσιογραφικά το καταγράψαμε αυτό. Ναι. Ακούστηκε διαστόματο του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ναι, ναι. Μπήκε στη διαδικασία να συγκρίνει την Ομόνια με την Κρήτη ναι. και περιοχέ τη Κρήτη. Θέλοντα να δώσει και να στείλει το μήνυμα ότι καθίστε, μην ζητάτε προσλήψει, μην ζητάτε μεταθέσει. Καλά είστε, παλέψτε το μόνοι σα. Βάζουμε και 50 αστυνομικού στο βόρειο δικό άξονα mm. Κρήτη και είμαστε καλυμμένοι. Ωραία. Επειδή σε αυτό το κομμάτι δεν υπήρχε η δυνατότητα τη απάντηση εκείνη την ώρα όταν έκανα αυτέ τι συγκρίσει, θα μπορούσαμε να του είχαμε απαντήσει ότι. ναι, μεν στην Ομόνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και άλλε υπηρεσίε στην Αθήνα που τι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, που είναι υπερστελεχωμένες, όπως αυτές είναι οι υπηρεσίες στα επίσημα, που βρίσκονται πάνω από 2.500 αστυνομικοί ή άλλες και άλλες και άλλες και άλλες υπηρεσίες. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν τι γίνεται στην Αθήνα. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι της Κρήτης και εμείς γνωρίζουμε τα δικά μας προβλήματα. Ε, η, η, έλλειψη του αστυνομικού προσωπικού αναφέρθηκε από όλους του τους προέδρους του εκάστοτε νόμου και ε, τα στοιχεία αυτά α, φαίνονται για βάση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας. Άρα δεν υπάρχει θέμα αφισβήτησης. Ε, πιστεύουμε ότι στην επόμενη συνάντηση είναι καλύτερα να ξανασυζητηθούν τα θέματα υπό άλλες συνθήκες γιατί... Ά, θα έχουμε και πάλι κάθοδα, αλλά δεν ξέρω, ναι. νομίζω θα, πάει, θα επισκεφθεί μόνο περιοχές στον ορεινό Μιλοπόταμο ναι. προκειμένου να δει και να αξιολογήσει τις διαδικασίες τι νέε και το νέο προφίλ πλέον αστυνόμευση στην περιοχή. Α ας ελπίσουμε σε αυτό το κομμάτι να το επανεξετάσει ο Υπουργό και να δει λίγο την, ε, την, κατάσταση των υπηρεσιών. Δεν γίνεται ένα Υπουργό να γνωρίζει τα πάντα σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό του καταθέσαμε και τα υπομνήματα ότι να μελετήσει και ειδικά και ε, θεωρούμε ότι καλό είναι να αλλάξει λίγο ο, τη σκέψη του και την ανθρωπία του απέναντι στις αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης. Mm -hmm. ε, Και σε μια Κρήτη, όπως του τόνισα, που είναι η αρχίδα του τουρισμού της, ελληνικής, ε, της χώρας μας. Mm -hmm. α, μάλιστα, α, στην ελούτα που ανέφερα... Α, είναι ένας τουριστικός προορισμός που πέρα από την ομορφιά, πέρα από τις τέλειες ξενοδοχειακές μονάδες που έχει, είναι και αναγνωρισμένο για την ασφάλεια που παρέχει η αστυνομία σε αυτόν τον τόπο. Άρα μην τα διακινδυνεύουμε όλα. Σωστά. Έχετε δίκιο. Όπως ενάχει, κύριε Καρτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ. πάρα πολύ σήμερα για την παρουσία σα στην εκπομπή. Νομίζω είπαμε ουσιαστικά πράγματα. Χρειαζόταν έτσι μια ακτινογραφία των όσων υπόθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο κατά την επίσκεψη του Υπουργού του κυρίου Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν κέρδισε πολλά τελικά. Αυτό ο απολογισμό η Κρήτη από την επίσκεψη του κυρίου Υπουργού. Ευελπιστούμε στο μέλλον, ούτω ή άλλω το τόνισε και ο ίδιο είναι τακτικά πλέον στην ε, Κρήτη να εποπτεύει και στον ορεινό Μιλοπόταμο. Αλλά ίσω μέσα και σε αυτέ τι επισκέψει να έχουμε και νεότερα και για το Νομόλα Λασιθίου, ε, προκειμένου βέβαια. να καλυφθούν και όλα εκείνα τα χρόνια αιτήματα που ε, έχετε αυτό σαν αστυνομική. Ναι, ναι. ναι. Χθε συμπληρώθηκαν 31 χρόνια από αυτή την αιματηρή απόδραση των φυλακών που συγκλώνησε... Βλέπουμε εδώ και τους δύο αστυνομικού οι οποίοι α, έχασαν τη ζωή τους κατά την ναι. ώρα του καθήκοντος σε μια ο... επιχείρηση που ονομάστηκε, δεν ξέρω, μετέπειτα απόδραση ασπιρίνη. ναι. Έτσι. Γιατί η πρόφαση ενός από τους δραπέτες ήταν ότι χρειαζόταν ένα χάπι ασπιρίνης και εκεί ευφυνιδιάσαν ένα από τους φύλακε. ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο Ο, όπου είχε τότε οι δραπέτες ήταν οχτώ, ήταν τέσσερις Έλληνες, ένας Άγγλος, ένας Κούρδος, δύο Κούρδοι και ένας Ιρακινός, mm -hmm. ε, οι συνάδελφοί μου τότε δείξανε ηρωισμό, ε, θυσιάσανε το πολυτιμότερο αγαθό τη ζωή του, που αυτό είναι η ζωή, ναι. για τη διατήρηξη τη τάξη και τη ασφάλεια. Ε, το 2016 του φτιάξαμε ένα μνημείο έξω από τι φυλακέ, ε, να του θυμάει η ελληνική αστυνομία είναι κάθε και, χρόνο. Α, βλέπουμε και το μνημείο το σχετικό, το οποίο έχει αναγερθεί τα τελευταία τέσσερα 4 χρόνια, χρόνια και βρίσκεται έξω ακριβώ από το σοφρονιστικό κατάστημα της Νεάπολης, παρόν βεβαίως και ο Υπουργός Ναυτιλίας, χθες. Ναι, ο Υπουργός Ναυτιλίας. Κύριος Κλακιωτάκης. Βέβαια. Από το 2016 έρχονται εκπρόσωποι της Πολιτείας, υπουργοί και διάφοροι άλλοι εκπρόσωποι. Και οικογένειες των θυμάτων έτσι. Ναι, ήτανε. Ε, θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο μνημείο ε, ε, είναι για τη μνήμη τους, για να θυμώνται οι παλιοί τη θυσία τους και να μαθαίνουν οι νέοι. Είναι ένας ηρωισμός. Τηρήσανε τον όρκο τον οποίο δώσανε για την προστασία του πολίτη και αφήσανε αυτοί οι άνθρωποι πίσω, τις οικογένειές τους, ε, γνωρίζω και τα παιδιά και των δύο οικογενειών, τα οποία μεγαλώσανε χωρίς πατέρα. Και αυτές οι, οι μητέρες ε, τραβήξανε τόσα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το ελάχιστο που κάνουμε κάθε χρόνο και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε. Ότι δεν ήταν μόνο ότι πέσαν στο καθήκον, είναι και τι άλλο αφήσαν από πίσω.